Ενοχή και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκε η 47χρονη για τη δολοφονία με ψαλίδι του 56χρονου συντρόφου της τον Ιούλιο του 2019 σε ξενοδοχείο του Τσούτσουρα, απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς μόνο ένας εκ των ενόρκων τάχθηκε υπέρ της αθώσης της λόγω αμφιβολιών. Είναι ένας αθώος άνθρωπος ο οποίος κάθισε, χωρίστηκε βία από τον ανήλικο παιδί του και τέθηκε υποκράτηση. Υπό πολύ κακέ συνθήκε, επί 3,5 χρόνια ήδη, και πρόκειται να μείνει και άλλο μισό, άλλο ένα όσο μείνει, εάν δεν ενεργοποιηθούν οι αρχέ. Οπότε ναι, μία μέρα θα ήταν πολύ. Είναι ένα άνθρωπο αθώο. Τα ισόβια δεσμά, ωστόσο, που τι είχαν επιβληθεί πρωτόδικα, έσπασαν καθώ στο μεικτό όρκο το εφετίο Ανατολική Κρήτη την καταδίκασε σε κάθριξη 10 ετών. Παρόλο που επιβλήθηκε το ελάχιστο του πλαισίου ποινή. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Είναι ένα αθώο άνθρωπο, ο οποίο είναι στη φυλακή. Συνεχίζει να στερείται την κόρη τη, συνεχίζει να κρατείται άδικα και είναι μεγάλο κρίμα αυτό. Οι διακοπέ του στην Κρήτη τον Ιούλιο του 2019 κατέληξαν σε τραγωδία που είχε σοκάρει το Πανελλήνιο. Σε μικρό κατάλημα του Τσούτσουρα, ο 56χρονο έπεσε νεκρός από πολλαπλά τραύματα με ψαλίδι, με τη σύντροφό του να συλλαμβάνεται για ανθρωποκτονία και την αποκάλυψη πω θύμα και κατηγορούμενοι εκτό από ζευγάρι είχαν και συγγενική σχέση να περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Η 47χρονη γυναίκα συγκινησιακά φορτισμένη επέμεινε πως είναι αθώα, επαναλαμβάνοντας πως ο συντροφός της είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και ηρεμιστικά και πως το θύμα αυτό τραυματίστηκε θανάσιμα. Έκλαιγε. Δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι δυνατόν. Να... Η επιστήμη να λέει ότι δεν έπιασε αυτό το ψαλίδι και τα δικαστήρια να την καταδικάζουν. Έχω και εγώ την ίδια απορία. Στο πλευρό της γαλομαροκινής ο θείο τη και ένας εκ των αδερφών της που περιέγραψε τη 47χρονη σαν μια γυναίκα ευαίσθητη και ενσυναίσθητη. Η αδερφή μου ήταν πάντα το καλύτερο παιδί, τόσο δοτική σε όλους μας. Φρόντισε τους ηλικιωμένους γονείς μας και την κόρη της με αγάπη και υπομονή. Δεν είχε ποτέ κανένα δείγμα βίαιη συμπεριφορά. Η 47χρονη γαλλομαροκινή που στο άκουσμα τη απόφαση ξέσπασε σε κλάματα επιμένει στην αθότητά τη και ω εκ τούτου θα προσφύγει στον Άριο με έτοιμα ανέρεση. Θα υποβάλουμε ανέρεση προκειμένου να αποκατασταθεί το δίκαιο και θα ζητήσουμε από, το, από τον Άριο Πάγο ή δυνατόν να την αφήσει μέχρι να κρυθεί η ανέρεσή της. Η υπόθεση έχει φτάσει ήδη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. από το 2020. Γιατί ήδη από την προδικασία υπήρχαν τόσε πολλέ παραβιάσει, είχε γίνει μουσείο παραβιάσεων αυτή η υπόθεση. Η συνήγορο υπεράσπιση εμφανίζεται βέβαιη για την καταδίκη τη χώρα μα, καταγγέλλοντα σωρία παραβιάσεων, με χαρακτηριστικότερη την άρνηση των ελληνικών αρχών να δώσουν το δικαίωμα στην κατηγορούμενη να έχει πρόσβαση σε όλα τα ευρήματα. Προκειμένου να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό τη. Μέχρι και σήμερα απορρίφθηκαν αιτήματα όπω το να έχουμε τα πρωτογενή δεδομένα τη ιατροδικαστική εξέταση. Είναι δικαίωμα τη κατηγορούμενη. Κατηγορήθηκε η ανθρωποκτονία. Έπρεπε να τα έχει. Και όμω, σειρά εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών και μετά τα δικαστήρια τη απέρριψαν αυτά τα αιτήματα, τα οποία είναι υπερασπιστικά δικαιώματα.